Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της μέρας. Κάλαντα, ευχές και μαντινάδες στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Χριστουγεννιάτικο κλίμα στις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Ανάπαυλα στην πολιτική αντιπαράθεση. Το αδιαχώρητο σήμερα στην αγορά. Χιλιάδες καταναλωτές ξεχύθηκαν στα εμπορικά καταστήματα για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Υψηλή πληρότητα στους διάσημους χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις. Σε απειλή για την αυσιπλοεία εξελίσσεται κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Επιθέσεις των Χούθη με ρουκέτες και πυράβλους σε πλοία στα διεθνή ύδατα. Αλλάζουν οι εταιρείες στα δρομολόγια τους. Άμεσες επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο. Έφυγε σήμερα το απόγευμα σε ηλικία 70 ετών ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καράς. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. Σε ηλικία 16 ετών η πρώτη του εμφάνιση στον Εύωσμο. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Να αρχίσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με το εορταστικό κλίμα που επικράτησε και σήμερα στην αγορά, τελευταία μέρα που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά πριν τις αργίες των Χριστουγέννων. Οι καταναλωτές κατέκλυσαν τους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, συνδυάζοντας βόλτα και αγορές, κυρίως δώρων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε με πλήθος κόσμου να σειρέει στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, την Ερμού, για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι τιμές σε ένδυση και υπόδηση είναι σχεδόν ίδιες με την προηγούμενη χρονιά. Οι τιμές ήταν προσιτές σε σχέση με πέρυσι. Εμείς ψωνίσαμε δερμάτινα μπουφάν και παπούτσια. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα πράγματα. Εκτός από τα ίδια ένδυσης και υπόδησης που έχουν ακριβήνει λίγο, δηλαδή 5 με 8% και έχουν μείνει σταθερά. Ίσως γιατί αυτά κρατούν περισσότερο. Είναι για όλα τα βαλάντια. Διαλέγεις και παίρνεις ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες. Είναι λίγο τσιμπημένες, αλλά ωστόσο γιορτινές μέρες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις οικογένειές μας. Μετράμε πλέον αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και η κίνηση στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι σημερινές αγορές αφορούν κυρίως τα εορταστικά δώρα και τα δώρα που θα φέρει ο Άγιος Βασίλης, καθώς οι προμήθειες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχουν γίνει ως επιτοπλίστων τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το τραπέζι των Χριστουγέννων θα είναι περίπου 20% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Σε σύγκριση με πέρσι, εγώ και η οικογένειά μου ξοδέψαμε περίπου 25% περισσότερα χρήματα. Επιλέξαμε τη γαλοπούλα. Θεωρούμε ότι είναι πιο φθηνή από κάποια άλλα κρέατα. Εντάξει, αυτό είναι και ανάλογα την κρίση του καθενός. Τι θεωρεί πιο φθηνό και πιο ακριβό. Θεωρώ μία πάνω, μία κάτω το ίδιο. Είναι πολύ πιο ακριβά φέτος το τραπέζι, θεωρώ. Ας πούμε τα κρεατικά, τα οπωροκυπευτικά, το λάδι. Όσοι δεν είχαν προμηθευτεί ακόμα κρέατα για το εορταστικό τους τραπέζι, πέρασαν από τη Βαρβάκιο αγορά, με την κίνηση να ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Και τους εμπόρους να εκτιμούν ότι η προσέλευση των καταναλωτών ξεπέρασε τα περσινά επίπεδα. Εδώ μέσα στην αγορά βλέπω φθηνές τιμές, εντάξει. Οι τιμές είναι πολύ λογικές για κάθε άνθρωπο να κάνει το τραπέζι του, να κάνει τις γιορτές του και να κάνει ένα πολύ πλουσιοπάραχο τραπέζι με αυτές τις τιμές που υπάρχουν μέσα στην αγορά. Δεν μπορείς να γυρίσεις γενικά το μήνα. Ψωνίζεις λιγότερα και ψωνίζεις φθηνότερα. Στη Βαρβάκιο αγορά βρέθηκε σήμερα ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και συνομίλησε με τους προέδρους και εμπόρους για τις εγκαταστάσεις και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς. Όπως όλα δείχνουν, όλα είναι έτοιμα για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Η έξοδος ολοκληρώθηκε και ήδη οι εκδρομές των πρώτων ημερών της εορταστικής περίοδου έχουν φτάσει στους διάσημους χριστουγεννιάτικους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους υψηλή πληρότητα. Τα Χριστούγεννα είναι η ομορφότερη γιορτή του χειμώνα και μοναδική ευκαιρία για ολιγοήμερες αποδράσεις. Οι κρατήσεις των τελευταίων ημερών για τους πιο δημοφιλείς προορισμούς αποδεικνύουν το αυξημένο ενδιαφέρον για την εορταστική σεζόν. Οι περιοχές των Ιωαννίνων, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα και ούτω καθεξής είναι περιοχές που έχουν πραγματικά αυξημένη ζήτηση και θα έλεγα ότι έχουν ξεπεράσει τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας. Διότι υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος αποφάσισε να ταξιδέψει τελευταία στιγμή. Τα χριστουγεννιάτικα πάρκα συγκαταλέγονται στους χειμερινούς προορισμούς με την υψηλότερη ζήτηση αυτή την περίοδο για οικογενειακές διακοπές και όχι μόνο. Αυτά τα πάρκα έχουν την δυναμική να μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ κόσμο από τους όμορους νομούς να μπορέσουν να κάνουν και μία εκδρομή, έστω και για μία ημέρα.
χωρίς να είναι απαραίτητο να διαϊντερέσουν, εάν και εφόσον θέλουν να το κάνουν, είναι ρίσιο. Η Δράμα είναι ένας κορυφαίος προορισμός για τα Χριστούγεννα. Αυτό η πόλη το οφείλει εμπολή στην Ονειρούπολη, το ερωταστικό χωριό της πόλης που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες κατορθώνει να εμπνέει το πνεύμα της μεγάλης γιορτινής συγκυρίας σε ντόπιους και επισκέπτες. Φέτος γίνεται το αδιαχώρητο. Οι κρατήσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχει φτάσει στο 98% σχεδόν. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στη Δράμα. Το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη υπάγει με το φαγητό, το σαπωνοποιείο, το ταχυδρομείο, το ξυλουργείο, το σπιτάκι κυκλοφοριακής αγωγής είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που θα κάνουν την διαμονή σας στην Δράμα μοναδική. Η Ονειρούπολη λοιπόν έχει ξεκινήσει από τις 2 Δεκεμβρίου και θα είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου του 2024. Και συγχρόνως έχουμε και παγωπία, παγοδρόμια, τα πάντα. Αναζητάτε έναν χριστουγεννιάτικο προορισμό για μια ξέχαστη οικογενειακή απόδραση τις γιορτές? Τα Τρίκαλα σας προσκαλούν στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας. Ο Μήλος των Ξωτικών δημιουργήθηκε το 2011 στον παλιό Μήλο Ματσόπουλου και από τότε προσφέρει μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Επισκεφτείτε το σπίτι του Άι Βασίλη, το παραμυθόσπιτο των Ξωτικών, δοκιμάστε τις χορευτικές σας ικανότητες πάνω στον πάγο και ετοιμαστείτε για μια βόλτα με το Πολικό Εξπρές. Όποιος επιλέξει στην περιοχή, πέρα από το Μήλο των Ξωτικών και τα Μετέωρα, μπορεί να κάνει εύκολες εξοδομήσεις. Είναι η πλαστήρα που είναι 40 λεπτά, στο Μέτσοβο που είναι άλλα 40 λεπτά, στην Καστοριά μία ώρα και κάτι. Μπορεί να περάσει ένα τρίμερο ευχάριστο στην περιοχή. Τα Γραφικά Καλάβρητα είναι ένας ακόμη must προορισμός για τα Χριστούγεννα. Η ιστορική πόλη, το χιονοδρομικό κέντρο και τα γραφικά χωριά της περιοχής με τις περιπατητικές διαδρομές και τις ταβέρνες που προσφέρουν απλόχερα καλό φαγητό είναι μερικοί μονολόγοι για μια απόδραση την περίοδο των Χριστουγέννων που θα αφήσει ευχαριστημένους μικρούς και μεγάλους. Ενώ σπάνια ατραξιών παραμένει ο διάσημος οδοντατός σιδηρόδρομος. Όλη η πόλη μας είναι ευθορισμένη και η δουλειά. Το ρυθμό των Χριστουγέννων. Έχουμε πιλότητα σε όλα τα ξενοδοχεία, τα δωμάτια εδώ τα εγκαιρόμενα, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, είναι όλα κλεισμένα. Το χριστουγεννιάτικο χωριό που άνοιξε για πρώτη φορά φέτος τις πύλες του στην κεντρική πλατεία Καλαβρίτων έχει επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Στο βράδυ είχαμε φαναράκια, τα πέταξαν στον ουρανό για μια ευχή. Έχουμε πολλά σπιτάκια που μαγειρεύουν, αλλά κάνουν υλικά. Προσφέρουν τραχανά ζεστό. Η φιλαρμονική μας έπαιξε στα κράτα σήμερα και το βράδυ στην πλατεία. Γιάννενα, Καστοριά, Πήλιο, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια, Λίμνη Πλαστήρα. Όποιον ταξιδιωτικό προορισμό και αν επιλέξετε για μια σύντομη απόδραση, επόμενο ραντεβού το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς. Εορταστικό κλίμα και στην πολιτική σκηνή. Σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί μπήκαν για λίγο σε εορταστική διάθεση και άκουσαν κάλαντα, χριστουγεννιάτικες ευχές και μαντινάδες, ενώ ανταπέδωσαν με κεράσματα και δώρα. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας η μπάντα των ενόπλων δυνάμεων και η προεδρική φρουρά. Ακολούθησαν κριτική ήχη και χωρί από τον όμιλο βρακοφόρων Κρήτης με το Προεδρικό Μέγαρο να πλημμυρίζει στη συνέχεια από τα παραδοσιακά κάλαντα της Καρπάθου, της Ικαρίας, της Θράκης και της Κύπρου. Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν επίσης την Πρόεδρο και οι μικροί μαθητές που συμμετείχαν στην ενισχυτική διδασκαλία του Κέντρου Ημέρας για Ρωμά Κλίμακα, ενώ παρουσία με ισχυρούς συμβολισμούς ήταν αυτή των οικογενειών Ουράνιο Τόξο. Ο Πρωθυπουργός μαζί με την οικογένειά του άκουσε τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου από την Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδος και την Παναρκαδική Ομοσπονδία, ενώ δεν έλειψαν οι μαντινάδες από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελόριζο. Καλή χρονιά, να έχουμε υγεία, χαρά, ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και του χρόνου με το καλό. Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ άκουσε μαζί με τον σύζυγό του ο Στέφανος Κασελάκης τα κάλαντα από τα μέλη του συλλόγου Δικταίοι Καστρινοί, που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχουμε τους κριτικούς μας εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ παραμονή Χριστουγέννων. Να είστε καλά, εύχομαι ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Καλή ηλική ανάμεσά μας στην ελληνική κοινωνία.
Κάλαντα αλλά και μαντινάδες άκουσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευημερία σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα φιλοξενούμε εδώ, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας από την Κρήτη, που με πολλή ανθρωπιά πήραν μια γενναία πρωτοβουλία. Να φτιάξουν ένα χορευτικό όμιλο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα τσακώνικα κάλαντα των Χριστουγέννων είπαν επίσης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στην διαχρονική διάλεκτο τα έψαλαν όμως και στον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ευχαριστούντε Πάσο, καούρε κογιάκατε, καλώς το πιάσατε, ευχαριστούμε πολύ. Τα τραγικά θέματα να αποτελέσουν παρελθόν για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σας, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Μηνύματα για τις εορταστικές ημέρες έστειλαν ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης. Να μεγαλώσει η Ελλάδα. Να γίνει καλύτερη. Και με τη γέννηση του Ιησού μας, να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί ο ένας τον άλλον. Δεν λέμε λοιπόν καλές γιορτές. Λέμε καλά Χριστούγεννα, λέμε θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη ξεκινάει από το μέλλον της κοινωνίας μας. Ξεκινάει από τα ίδια τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, με ειρήνη, με αγάπη και με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Αλέξης Χαρίτσης, Εύη Αχτσιόγλου και Νάος Σιλιόπουλος βρέθηκαν στα παιδικά χωριά Σώστη Βάρη για να μοιράσουν δώρα και να ανταλλάξουν ευχές με τα φιλοξενούμενα παιδιά. Σύνδεση τώρα με τον Ιάσονα Σχοινά Παπαδόπουλο για να δούμε μαζί την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Ιάσονα. Ανθή, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Στην καθιερωμένη του ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός κάνει μια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και περιγράφει τους στόχους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά, να σου πω, στην σημασία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, της επενδυτικής βαθμίδας και τα εύσημα που πήρε η Ελλάδα από διεθνείς οργανισμούς και οικονομικούς αναλυτές. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων για τη χώρα μας. Αναφέρεται επίσης στην πρόσφατη απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ για την ειδική εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από την ευρωπαϊκή διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, αλλά και για τις νέες ρυθμίσεις του ελληνικού χρέους. Παράλληλα, αναλύει τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την οπαδική βία, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται και στα έργα αποκατάστασης που δρομολογούνται σε 33 σχολικές μονάδες στην Θεσσαλία. Τώρα, αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, Ανθή, ο Πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Δεν ισχυρίζομαι προφανώς ότι λύθηκαν όλα μας τα προβλήματα. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Για να είμαι ακριβής, πρέπει να τρέξουμε. Για να συγκλίνουμε σε όλα τα πεδία με τον ευρωπαϊκό πυρήνα, για να θεραπεύσουμε υστερήσεις και διαχρονικές παθογένειες. Ωστόσο, η αναγνώριση όσων πετύχαμε μας ενδυναμώνει να δώσουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη μάχη για τη συλλογική πρόοδο, τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και ισχυροποίηση της πατρίδας μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε όμως η Άσονα Πρωθυπουργός και στο θέμα των ημερών, στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ακριβώς, είναι το φλέγον θέμα των ημερών, το οποίο αναμένεται να απασχολήσει και την πολιτική ζωή μετά τις γιορτές. Μιλά για το γεγονός ότι η λειτουργία επιτέλους και στην Ελλάδα σημειώνει μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών ιδρυμάτων ανώτατα της εκπαίδευσης θα γίνει πράξη. Αναφέρεται, κάνει λόγο για ένα εμβληματικό νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, σε διαβούλευση μετά τις γιορτές και μέσα στον Ιανουάριο. Υπογραμμίζει ότι θα γίνει νόμος του κράτους, ανοίγοντας το δρόμο για την αναθεώρηση του άρθρου 16, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Ανθή. Θα μας απασχολήσει έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα στην συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Η επιχείρηση εξωστρέφει από τον Στέφανο Κασελάκη συνεχίζεται, καθώς εχθές το βράδυ πέρασε την πόρτα του ΕΚΑΒ, όπου συνάντησε τους εργαζομένους και τους ευχήθηκε χρόνια πολλά. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν οι μεγάλες ελλείψεις, αλλά και οι αντίξωες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται το προσωπικό. Καλές γιορτές, να συνεχίσει το λειτουργήμά σου ο κάθεκτος. Να είστε καλά. Το ΕΚΑΒ επισκέφθηκε μεσάνυχτα του Σαββάτου ο Στέφανος Κασελάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, συζήτησε με τους εργαζόμενους τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως επίσης και τις μεγάλες ελλείψεις. Κάνει ο κόσμος δωρεά. Ναι. Και απλά κάθονται. Και δωρεές που έρχονται
από διάφορους συμπολίτες μας. Για επίγοντα έχει 45 αυτοκίνητα. Λέγει ένα πληθυσμό 5 εκατομμύρια, έχουμε 45 αυτοκίνητα. Να. Και φτάνει αυτό το πράγμα. Όχι βέβαια. Αυτό φωνάζουμε. Γι' αυτό πάλι. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για το λειτουργήμά τους, όπως είπε, και δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό τους. Είναι δύσκολο το επάγγελμά μας, πάρα πολύ. Λειτουργήμα, δεν έχει να κάνει με το επίγον, με την ευστροφία, με την ταχύτητα, με την ψυχραιμία, με την ευγένεια. Εγώ απλά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να ευχηθώ καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που συναγωρίζει και σε ευχαριστεί. Ο Στέφανος Καζελάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του ΕΚΑΒΟ που ευχήθηκε στους εργαζόμενους χρόνια πολλά, λέγοντας μάλιστα ότι είναι οι ήρωες της κοινωνίας. Εδώ ο κ. Διαματάκης, ο οποίος καλύπτει εδώ πέρα την Κόρινθο και όλη την Εύβοια Βιωτία. Από το δάσμα του. Και Σαμαράκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε εσείς. Γιατί εσείς είστε οι ήρωες της κοινωνίας, εμείς είμαστε η πολυτέλεια. Εντάξει. Καλές γιορτές. Αλήθεια σου το λέω. Και καλή δύναμη. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τρικυμία στη διεθνή ναυσιπλοεία. Οι επιθέσεις από τους αντάκτες της Ιεμένης κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζονται. Δεξαμενόπλοιο δέχτηκε μάλιστα επίθεση από ντρόν με εκρηκτικά ανοιχτά της Ινδίας. Οι αντάκτες Χούθη βάζουν στο στόχαστρό τους πλοία Ισραηλινών, όπως λένε, συμφερόντων, ενώ οι ΗΠΑ βλέπουν και την Τεχεράνη πίσω από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο. Πολλές εταιρείες αναγκάζονται να αλλάξουν ρότα στα πλοία τους για πιο χρονοβόρα ταξίδια, με τους αναλυτές να βλέπουν αύξηση κόστους που θα μετακυληθεί στα προϊόντα. Σε μια παραλία της Ιεμένης, μέλη των ανταρτών Χούθη απολαμβάνουν την ηλιόλουστη ημέρα στην παραλία. Στο βάθος διακρίνεται το φορτηγό πλοίο Galaxy Leader. Οι Χούθη κατάλαβαν το πλοίο από την Ιαπωνία το Νοέμβρη, έχοντας ξεκινήσει επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από την περιοχή τους. Όπως λένε, στο στόχαστρο θα μπαίνουν πλοία που συνδέονται με Ισραηλινά συμφέροντα λόγω του πολέμου στη Γάζα. Το Galaxy Star έχει μετατραπεί από τους Χούθη σε μουσείο προπαγάνδας. Οι αντάρτες διοργανώνουν μέχρι και τουρ για επισκέπτες στο πλοίο Λάφυρο. Με τον πόλεμο στη Γάζα να μένεται για πάνω από 2 μήνες, οι επιθέσεις των Χούθη εντάθηκαν και περιλαμβάνουν από ρεσάλτο σε διερχόμενα πλοία μέχρι και πυραυλικές επιθέσεις στα ανοιχτά κατά των πλοίων. Το τελευταίο περιστατικό επίθεσης αφορά σε εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Ινδίας. Οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάζονται να αλλάξουν ρότα, αποφεύγοντας την Ερυθρά Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ. Now, shipping companies are bracing for weeks of disruption to their normal routes after several of them announced they would avoid passing through the Red Sea. This follows multiple attacks on shipping by Yemen-based Houthi rebels. Για να αποφύγουν όμως τα εμπορικά πλοία την Ερυθρά Θάλασσα, πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής, τη γνωστή διαδρομή από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας. Το ταξίδι αυτό προσθέτει 10 μέρες στη διαδρομή και κόστη που οι εταιρείες θα μετακυλήσουν στα προϊόντα τους, που θα φτάνουν στις αγορές με καθυστερήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν τη σύσταση πολυεθνικής δύναμης για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας, όπως λένε. Well, the US and Western allies formed a multinational coalition to protect commercial shipping in the Red Sea from attacks by Houthi rebels in Yemen. Bottom line is, these attacks have to stop. They need to stop. They're unacceptable. The United States, our allies and our partners will do what we have to do to counter these threats and to protect these ships. Ο συνασπισμός υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες ονομάστηκε Prosperity Guardian και συμμετέχουν έως και 20 χώρες. Παρά την ενεργοποίηση της Συμμαχίας Προθήμων, οι Χούθη επιμένουν ότι δεν αλλάζουν στρατηγική. Ενώ και το Ιράν, που υποστηρίζει τους αντάρτες, λέει ότι δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις τους. Μασαλέ, χουτ τασμίμ γερεφτάν και σιγούνα ας γαζέ δεχολάτ κονάν, αμμό μόνις χαργές βανχά, να δαστούρι δόδειμ και να δαστούρ χαχήμ δόδ και σωμά εκδομάτετουν ρο μοτεβακεύ ποκονίτ. Αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, οι επόμενες εβδομάδες, ίσως και μήνες, προμηνύονται δύσκολοι για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Εκτός από τα περάσματα της Ερυθράς Θάλασσας, προβλήματα σημειώνονται και στη διόρυγα του Παναμά, αυτή τη φορά λόγω κλιματικής αλλαγής. Λόγω χαμηλής στάθμης των υδάτων στην περιοχή, λιγότερα πλοία μπορούν να διέρχονται από ακόμα ένα κρίσιμο πέρασμα για την εμπορική ναυσιπλοεία. Κάτι που εκτοξεύει τους χρόνους αναμονής των πλοίων, αλλά και τα κόστη των εταιριών. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς νωρίτερα σήμερα ο αγαπημένος τραγουδιστής Βασίλης Καράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η Μαρία Σιαμπάνο από την αίθουσα Σύνταξη θα μας πει περισσότερα.
Ανθεί, ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εντατική, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών σήμερα το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε: «Μία γνήσια λαϊκή φωνή σήγησε και ένας γνήσιος Μακεδόνας, ο Βασίλης Καράς, δεν είναι πια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους για τους οποίους τραγούδησε. Καθημερινός άνθρωπος και ο ίδιος, νομίζω πως δεν θα ήθελε μεγάλα λόγια σε αυτόν τον αποχαιρετισμό». Ανακοίνωση για τον θάνατο του Βασίλη Καρά εξέδωσε και το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Ο λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καράς ήταν ιδιαίτερη φωνή που εξέφραζε οριζόντια μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας με τα τραγούδια του. Ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την απλότητα στις μεγάλες πίστες στις τελευταίες δεκαετίες. Ο ελληνικός λαός τον αγάπησε. Εκφράζουμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο ΕΚ λοιπόν δεν δίστασε ποτέ να δείξει και την αγάπη του στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με μία ανάρτησή της στο Facebook, είπε ότι ένας σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας αυθεντικός ΠΑΟΚτζής. Καλό ταξίδι, Βασίλη Καρά. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έτσι είναι, Μαρία. Ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο Βασίλης Καράς, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Συλληπιτήρια να πούμε και εμείς στους οικείους του. Και σίγουρα ένας λαϊκός τραγουδιστής που άφησε το αποτύπωμά του και άγγιξε πάρα πολλές ψυχές με τα τραγούδια του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα τώρα. Νέο βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τους πυροβολισμούς στον Γκάζα την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε στη δημοσιότητα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ότι οι δύο δράστες λειτουργήσαν ανενόχλητοι, ενώ ένας από αυτούς αφαιρεί μάλιστα και την πίσω πινακίδα από το όχημά τους για να μην καταγραφεί από τις κάμερες. Την ίδια ώρα, τυχερός που είναι ζωντανός, δήλωσε ο ένας από τους τρεις κριτικούς που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς. Είναι η στιγμή όπου ο 37χρονος οδηγός και ο 33χρονος συνοδηγός κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και προχωρούν στην επίθεση εις βάρος των τριών κριτικών στον Γκάζι έξω από νυχτερινό κλαμπ. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει το πώς έδρασαν ανενόχλητοι. Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, οι δύο δράστες αλβανικής καταγωγής κατεβαίνουν από τον νοικιασμένο τζιπ και πλησιάζουν την παρέα των νεαρών από την Κρήτη. Αρχικά κατεβαίνει ο 33χρονος συνοδηγός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, και ακολουθεί ο 37χρονος οδηγός, ο οποίος καταζητείται ακόμα. Οι δύο παρέες φαίνονται να λογομαχούν και στη συνέχεια έρχονται στα χέρια. Από τις κάμερες ασφαλείας, ο 37χρονος εμφανίζεται να τραβάει το όπλο του και μόλις μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να πυροβολεί 4 φορές, τραυματίζοντας τα δύο αδέλφια και το φίλο τους. Οι δύο άνδρες επιστρέφουν στο αυτοκίνητό τους. Ο συνοδηγός μάλιστα αφαιρεί την πίσω πινακίδα κυκλοφορίας για να μην καταγραφεί από τις κάμερες και τρέπονται σε φυγή. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν το όχημα, το οποίο είχε νοικιάσει χρησιμοποιώντας αλβανικό διαβατήριο ο 37χρονος οδηγός, ενώ το αυτοκίνητο εντοπίστηκε και στα Βρυλίσια, όπου και συνελήφθη ο 33χρονος συνοδηγός και ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέως. Η ασφάλεια αναζητά τον δράστη, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές, ενώ ερευνώνται και άλλες υποθέσεις εκβιασμών και ναρκωτικών στις οποίες εμπλέκεται από τα δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του. Την ίδια ώρα, ο ένας από τους τραυματίες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του στα Μάλια, ενώ ο 34χρονος αδελφός του παραμένει σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Μάλιστα, ο 28χρονος που επέστρεψε στην Κρήτη μίλησε για τη σοκαριστική εμπειρία που έζησαν, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές. Νιώθω τυχερός, έτσι όπως κατέληξα, δηλαδή που δεν έπαθα ζημιά. Είναι η χειρότερη περιπέτεια της ζωής που έχω περάσει μέχρι στιγμής και θα συνεχίσει εφόσον έχω ακόμα τα αρφό μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή μέχρι να ξεχαστεί όλο, μέχρι να μην μείνει τίποτα στο ορίζοντα, θα περάσουν χρόνια. Όλοι το μυαλό το έχουμε εκεί. Το μήνυμα μου θα πάρει για να ξυπνήσει 10 μέρες. Τώρα είναι μετά από το χειρουργείο, είναι σε καταστολή. Η αγάπη που έχουμε εισπράξει και οι συνοποιήσεις και όλα τα μηνύματα του όλου του κόσμου είναι πραγματικά απίστευτα. Στο νοσοκομείο παραμένει και ο τρίτος της παρέας, ο 28χρονος φίλος τους, ο οποίος δέχτηκε και εκείνος σφαίρα στο πρόσωπο και υποβλήθηκε σε χειρουργείο στη Γνάθο. Την ευθύνη για την τοποθέτηση της βόμβας κοντά στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στην Κεσαριανή στις αρχές της εβδομάδας ανέλαβε με ανακοίνωσή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η οργάνωση Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό των ατόμων που τοποθέτησαν τη βόμβα στην έδρα των ΜΑΤ. Την ευθύνη για την τοποθέτησή της ανέλαβε η οργάνωση Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη, όπως αυτό αποκαλείται, με τις αρχές να ψάχνουν απαντήσεις για την κατασκευή και τη συνδεσμολογία του εκρηκτικού μηχανισμού. Η ανάληψη ευθύνης δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Μέσα από την ανακοίνωση πρώτη, όπως τιτλοφορείται το κείμενο, η οργάνωση εξαπολύει απειλές κατά της αστυνομίας και προσώπων που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας και υποστηρίζει ότι ανοίγει ένα νέο κύκλο για την τρομοκρατία στη χώρα, αναφέροντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει μακρά ιστορική παράδοση οργανώσεων ανταρτικού πόλης. Μάλιστα, προαναγγέλει και νέα χτυπήματα. Με την ενέργειά μας κατέρευσαν οι κούφιες διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας που διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία την οριστική εξάλληψη του ανταρτικού πόλης. Θέσαμε υπό αμφισβήτηση το πολυδιαφημισμένο δόγμα νόμος και τάξη, βάζοντας βόμβα στα κεντρικά γραφεία των ΜΑΤΕΚΑΜ. Θα χτυπήσουμε ξανά την κατάλληλη στιγμή, βάζοντας στο χαστρό μας τους προκλητικούς εκπροσώπους του σάπιου πολιτικού και οικονομικού συστήματος και τους ένστολους μπράβους τους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν πως τα μέλη της πρωτοεμφανιζόμενης ένοπλης προλεταριακής δικαιοσύνης που έγραψαν το κείμενο είναι νεαρής ηλικίας, κάτι που απορρέει από το ύφος του κειμένου. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε τηλεφώνημα σε μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας με ηχογραφημένο μήνυμα για την ύπαρξη βόμβα στην έδρα των ΜΑΤ στην οδό Κοκκινοπούλου, δίνοντας χρονικό περιθώριο 45 λεπτών μέχρι την έκρηξή της. Ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος μέσα σε τάπερ και περιείχε ζέλατο δυναμίτιδα, στρατιωτικό εκρηκτικό τύπου C4, δύο πυροκροτητές, ρολόι και μπαταρία. Οι δράστες τον έβαλαν σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών, την οποία τοποθέτησαν στην περίμετρο της αστυνομικής εγκατάστασης απέναντι από την είσοδο της Πολυτεχνείου Πολύς. Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Ελλάς, που τον εντόπισε ενώ πυροτεχνουργοί προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη της βόμβας, η οποία ήταν ενεργή. Δύο κλοπές που πλησίζαν τις 300.000 ευρώ εξιχνίασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης ο Ανδρέας Βάγιας. Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως, αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε σπήρα διαρρηκτών, οι οποίοι έκλεβαν χρηματοκιβώτια με την συνολική λία από τις ληστείες τους να αγγίζει τις 283.000 ευρώ. Στο οπτικό υλικό το οποίο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας σε επιχείρηση στην Καλαμαριά, φαίνονται οι τρεις δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να εισβάλλουν στο λογιστήριο της συγκεκριμένης εταιρείας, εντοπίζουν το χρηματοκιβώτιο, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό καταφέρουν να το ξυλώσουν και στη συνέχεια το σέρνουν στο διάδρομο και το φορτώνουν σε αυτοκίνητο. Μάλιστα, μετά από λίγες ημέρες κατάφεραν να αποσπάσουν και δεύτερο χρηματοκιβώτιο, διέπραξαν και δεύτερη ληστεία στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς. Τα μέλη της Πύρας έχουν καταφέρει να διαπράξουν αυτές τις δύο ληστείες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές η λία φτάνει τις 283.000 ευρώ. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση αλλά και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 19χρονος, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένα άτομο, ενώ παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου ατόμου. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο άλλαζαν το χρώμα για να μπορούν να παραπλανούν τις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της Πύρας. Μάλιστα, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για περισσότερες από 20 ώρες ταλαιπωρήθηκαν 100 Έλληνες ταξιδιώτες που περιμένουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από τη Βουδαπέστη χθες το απόγευμα. Τελικώς κατάφεραν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής αργά το μεσημέρι σήμερα. Απίστευτη ταλαιπωρία για περίπου 100 Έλληνες ταξιδιώτες, ανάμεσα στους οποίους και μωρά, καθώς έμειναν για ώρες μπλοκαρισμένοι στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Η πτήση τους ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου με εταιρεία χαμηλού κόστους, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Έχουν βγει ανακοινώσεις για όλες τις πτήσεις και η δική μας που είναι για Αθήνα και άλλη μια πτήση που είναι για Λονδίνο από την ίδια αεροπορική εταιρεία, εδώ και 17 ώρες δεν έχουμε λάβει καμία ανακοίνωση τίποτα. Να μας ανακοινώνουν όλη την ώρα καθυστερήσεις από την εταιρεία, όλη την ώρα, κάθε περίπου μία ώρα καθυστέρηση. Φτάσαμε στο σημείο να έχει πάει η ώρα 2 το βράδυ και να μην έχουμε καμία ενημέρωση του τι γίνεται. Η εταιρεία απολογήθηκε στους επιβάτες για την καθυστέρηση της πτήσης, αλλά δεν προέβη άμεσα σε ενημέρωση για τη νέα ώρα αναχώρησης. Αγαπητέ πελάτη, απολογούμαστε για την καθυστέρηση της πτήσης FR3717.
θα λάβετε ενημέρωση για τη νέα ώρα αναχώρησης. Έχει βγει μια ανακοίνωση ότι πιθανόν να αναχωρήσουμε στις 2 σήμερα το μεσημέρι, αλλά αυτό έγινε και στις 3 τα ξημερώματα, έγινε και στις 1 τα ξημερώματα. Αυτό που προκάλεσε την οργή των επιβατών ωστόσο ήταν το γεγονός ότι η εταιρεία δεν διασφάλισε ξενοδοχείο για την δωρεάν διαμονή τους, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο, ενώ δεν μερίμνησε ούτε για την διατροφή τους. Μείναμε ένα ολόκληρο βράδυ με μόνο λίγα μπουκαλάκια νερό. Δεν αξιώθηκε κάποιος από το αεροδρόμιο ή κάποιος από την εταιρεία να μας φέρει έστω το παραμικρό τοστάκι, ένα τοστ με ένα κομμάτι, τι να σας πω, έστω ένα σκέτο κομμάτι ψωμί, κάτι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, δίπλα στους εγκλωβισμένους βρέθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Μετά από αυτή την παρέμβαση, υπήρξε άτυπη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία ότι η πτήση για Αθήνα θα αναχωρούσε στις 1:40, αλλά ούτε αυτό κατέστη δυνατό. Τελικά στις 3:30 το μεσημέρι, οι ταξιδιώτες μπήκαν στο αεροπλάνο για την επιστροφή τους στην Ελλάδα από την Ουγγρική. Με την περιπέτειά τους να λαμβάνει τέλος μετά από 21 ολόκληρες ώρες. Ψηφιακή πλατφόρμα που θα καταγράφονται τα ζώα συντροφιάς αλλά και τα αδέσποτα δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει αναδόχους, ιδιοκτήτες, κτηνιάτρους και δημόσια διοίκηση. Από την πλευρά τους, οι φιλόζωοι διατυπώνουν επιφυλάξεις για τη λειτουργία της και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ελεγκτικών μηχανισμών. Η Ελλάδα αποκτά εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς. Για πρώτη φορά δημιουργείται μια επίσημη πλατφόρμα καταγραφής των κατοικιδίων όσο και των αδέσποτων με απότερο στόχο τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους. Την υλοποίηση και τον συντονισμό του έργου έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. .gov.gr είναι η πλατφόρμα μέσα στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, το ενιαίο μητρό, το μεγαλύτερο ψηφιακό εργαλείο, αν θέλετε, που θα έχουμε πλέον ως χώρα για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς. Από εδώ και πέρα, κάθε νέος ιδιοκτήτης που πηγαίνει στον κτηνίατρό του θα πρέπει να τοποθετεί σήμανση στο ζώο του. Αυτό να μπαίνει απευθείας από τον κτηνίατρο, ξέρει ο κτηνίατρος τη διαδικασία και ξέρει ότι αυτό είναι υποχρεωμένος να κάνει πλέον. Να περνάει το τσιπ και το ζώο μέσα στο σύστημα μαζί με τον ιδιοκτήτη και θα είναι μέσα στο σύστημα. Οι πρώτες 7 υπηρεσίες που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες, είτε απευθείας μέσω του pet.gov.gr είτε μέσω του gov.gr, στην κατηγορία πολίτης και καθημερινότητα και ζώα συντροφιάς είναι. Μητρό καταγραφής και παρακολούθησης, βιβλιάριο υγείας, μητρό φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων, μητρό καταφυγείων, δήλωση απώλειας ζώου, δήλωση έβρεσης, δήλωση μεταβίβασης ζώου συντροφιάς. Η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή και θα υποστηρίζει τους κτηνιάτρους, τους ιδιοκτήτες, τους αναδόχους, τους φιλόζωους και τη δημόσια διοίκηση. Μέσα στην επόμενη φάση είναι και η πλατφόρμα των υιοθεσιών. Όλα τα ζώα, μα όλα τα ζώα που είναι προς υιοθεσία θα πρέπει να αναρτώνται εκεί. Τώρα πλέον οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς αναλυτικά το επιχειρησιακό του έργο για τα δέσποτα ζώα. Οι οργανωμένοι φιλόζωοι, ωστόσο, είναι σκεπτικοί απέναντι στο Εθνικό Μητρό Καταγραφής, καθώς όπως λένε, για να εφαρμοστεί απαιτείται ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ τονίζουν πως προέχει η εφαρμογή του νόμου 4830/21 που αφορά στην ευζοία των ζώων, οι διατάξεις του οποίου έως τώρα δεν τηρούνται. Όπως ο νέος νόμος, έτσι και αυτό φαίνεται ότι έχει καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτές όλες είναι οδηγίες προφανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Παραδείγματος χάρη το θέμα των ζώων, περίθαλψη και φροντίδα από τους Δήμους. Αυτό το μέτρο της καταγραφής είναι ένα μέτρο σε θετική κατεύθυνση, όμως δυστυχώς εκτιμάμε ότι δεν θα εφαρμοστεί συνολικά. Για να γίνει αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειάζεται ένα σώμα, χωρίς αυτό το σώμα το οποίο το ονομάζουμε αστυνομία ζώων δεν θα προχωρήσει καμία καταγραφή και κανένας νόμος. Γεγονός παραμένει ότι η διαχείριση και προστασία των αδέσποτων και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ζώων συντροφιάς αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που η χώρα μας έως τώρα δεν έχει καταφέρει να επιλύσει. Νέο περιστατικό με συμπλοκή ανηλίκων είχαμε το μεσημέρι. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξη Μαρία Σιαμπάνου. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, στον σταθμό του ΙΣΑΠ Κηφισιάς, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 15χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών, καθώς έχει χτυπήσει ελαφρά το κεφάλι του. Για το περιστατικό αυτό, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 8 προσαγωγές. Μάλιστα, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
πόλη, φάντασμα, κυρίες και κύριοι, θυμίζει Βηθλέμ αυτά τα Χριστούγεννα. Λόγω του αιματηρού πολέμου στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη, οι φετινοί εορτασμοί ακυρώθηκαν. Κλίμα πένθους για τους χιλιάδες νεκρούς επικρατεί στον τόπο που κάποτε γεννήθηκε ο Χριστός. Χρυσόστομε Λουκά. Παντού σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν φέτος τα Χριστούγεννα, αλλά στο σημείο, στο μέρος όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, δεν γιορτάζουν καθόλου τα Χριστούγεννα. Αυτό το λένε οι ίδιοι οι αρμόδιοι, οι οποίοι διαχειρίζονται τους Αγίους Τόπους Ανθή, και αυτό λόγω του πολύ νεκρού, όπως είπες, πολέμου στην Γάζα. Έχουν ακυρωθεί όλοι οι εορτασμοί που ήταν για φέτος. Η Φάτνη, θα τη δούμε κάποια στιγμή, είναι στολισμένη, το στολισμένη σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, με πέτρες που συμβολίζουν τα ερείπια και στιγματόπλευμα, σε ένδειξη συμπαράστασης για τους χιλιάδες Παλαιστίνους που έχουν σκοτωθεί. Βλέπουμε στα πλάνα μας τον καθολικό αρχιεπίσκοπο των Ιεροσολύμων. Σήμερα επισκέπτεται τη Βηθλέμ, όπως κάνει κάθε χρόνο. Φέτος δεν είναι η ίδια χρονιά. Το είπε ο άνθρωπος, είπε ότι φέτος έχουμε λυπημένα Χριστούγεννα, καμία εορταστική ατμόσφαιρα με τους Παλαιστίνους της Γάζας που υποφέρουν. Ζήτησε άμεση εκεχηρία. Αυτό λοιπόν έρχεται και την πλευρά της Καθολικής Εκκλησίας. Ζήτησε άμεση εκεχηρία και βεβαίως να γυρίσει σελίδα, να σταματήσουν οι εκροπραξίες, γιατί όπως είπε, η βία γεννάει βία, Άνθη. Πολύ θλιβερές εικόνες, πραγματικά, Χρυσόστομε. Μένεις μαζί μας, πάμε σε ένα άλλο θέμα και στη ΣΥΠΑ συγκεκριμένα, σε μια δραματική διάσωση οδηγού, το αυτοκίνητο της οποίας στυλίχθηκε στις Φλόγες. Βλέπουμε τον αστυνομικό να έχει εντοπίσει εγκαίρως, όπως αποδεικνύεται, το φλεγόμενο όχημα. Είναι ένα φορτηγάκι. Ένα φορτηγάκι το οποίο καίγεται και από την πίσω πλευρά, αλλά και στη μηχανή. Ο αστυνομικός σπέβδει και βλέπει ότι μέσα υπάρχει άνθρωπος. Είναι μια γυναίκα οδηγός. Προσπαθεί να ανοίξει την καμπίνα, την ανοίγει και αμέσως βγαίνουν φωτιές, καπνοί. Είναι ζωντανή. Είναι από προσανατολισμένη, είπε αργότερο ο αστυνομικός. Δηλαδή προσπαθεί να την βγάλει έξω και εκείνη κρατάει το τιμόνι. Αντιστέκεται και με πολλές προσπάθειες καταφέρνει και την τραβάει απότομα έξω και την φέρνει, θα τη δούμε εδώ, στο έδαφος για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα αναρρώνει, ευτυχώς δεν έχει κανένα πιο σοβαρό τραύμα. Ο αστυνομικός λειτουργούσε σχεδόν αυτόματα, είπε ο ίδιος αργότερα, διότι όπως ενημέρωσε και τους συναδέλφους αλλά και τους δημοσιογράφους, ήταν προηγουμένως πυροσβέστης πριν ενταχθεί στο αστυνομικό σώμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε. Τραγωδία στην Νικαράγουα, όπου λεωφορείο καρφώθηκε στα κάγκελα γέφυρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 19 επιβάτες και να τραυματιστούν άλλοι 40. Στην Ινδονησία, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εξεράγει καζάνι σε εργοστάσιο τήξης νικελίου. Είναι μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη χύτρα στο εργοστάσιο τήξης νικελίου, με τους εργάτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν όπως, πηδώντας ακόμα και από μεγάλο ύψος, ρισκάροντας να τραυματιστούν. Από την έκρηξη, πύρινα κομμάτια νικελίου εκτοξεύθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα στο εργοστάσιο, σκοτώνοντας με τραγικό τρόπο τουλάχιστον 12 εργάτες και τραυματίζοντας περισσότερους από 40. Κάποιοι εξ αυτών τραυματίζονται στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την κυριολεκτικά διακυκαυμένη ζώνη. Ένας εκ των τραυματιών αφήνει την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα, ενώ οι περισσότεροι εκ των τραυματιών φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Η φωτιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Το κινέζικο συμφερόντων εργοστάσιο βρίσκεται στην είσοδο Σουλαουέσι της Ινδονησίας, η οποία έχει μεγάλα κοιτάσματα νικελίου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και την παραγωγή χάλιβα. Ένα λεωφορείο βρίσκεται καρφωμένο στα κυκλειδώματα γέφυρα στην κοινότητα Ματαγάλπα της Νικαράγουας. Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής σπέβδουν από την πρώτη στιγμή και προτού φτάσουν τα σωστικά στην εργεία να μεταφέρουν τους τραυματίες έξω από το λεωφορείο. Δίνουν πραγματική μάχη για να απεγκλωβίσουν όσους επιβάτες κατάφεραν να επιζήσουν της τραγωδίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο για άγνωστο λόγο την ώρα που περνούσε τη γέφυρα και το λεωφορείο ντεραπάρισε και καρφώθηκε στα κάγκελα, όπου και σύρθηκε για περίπου 10 μέτρα με αποτέλεσμα η μεταλλική μπαριέρα να ξυλώσει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά του λεωφορείου και κυριολεκτικά να θερήσει όσους κάθονταν στα δεξιά καθίσματα. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 10 παιδιά, ενώ από τους συνολικά 70 επιβάτες που μετέφερε, τραυματίστηκαν άλλοι 40. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Με ελικόπτερο ειδικών αποστολών, Άγιος Βασίλης στην πόλη της Γουατεμάλας καταφθάνει σε καταφύγιο φιλοξενίας ανηλίκων ασθενών για να τους χαρίσει δώρα και χαμόγελα. Στην Κολομβία, το Χριστουγεννιάτικο Εξπρές, διακοσμημένο με λαμπιόνια, κάνει βόλτες στη στολισμένη Μποκοτά, ενώ το κέντρο της Ουγγρικής Πρωτεύουσας πλημμύρισε με ημίγυπνους Άγιο Βασιλιάτικους δρομείς.
το θερμόμετρο να δείχνει υπό το μηδέν, περισσότεροι από 100 άνθρωποι φόρεσαν κόκκινα μαγιό και αγιοβασιλιάτικους κούφους για να τρέξουν στο κέντρο της Βουδαπέστης. Οι συμμετέχοντες, προς έκπληξη ντόπιων και τουριστών, σταματούν σε διάφορα σημεία της πόλης για ασκήσεις και χορό. És folyamatos ápolásra szorul, és az összes kocogó segítségével nekik mindig tudunk valamit adni, így karácsony környékén. Οι διοργανωτές του Αγίου Βασιλιάτικου ημίγυμνου αγώνα δρόμου προσφέρουν τα έσοδα συμμετοχής στην παιδική φιλανθρωπική οργάνωση Μικρή Ακτίνα Ελπίδας, που στηρίζει οικογένειες που μεγαλώνουν πρόωρα μωρά με αναπηρίες. Το χριστουγεννιάτικο εξπρέ στην Μποκοτά γεμίζει με γέλια, επεφημίες και μουσικές. Οι οικογένειες στην Κολομβία επιβιβάζονται στο ατμοκίνητο τρένο διακοσμημένο με λαμπιόνια και με εξαιρετικούς καλεσμένους στον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά. Es una experiencia muy chévere porque podemos compartir con familia. El tren de la sabana, sobre todo para esta época, hace que el espíritu navideño sea muchísimo más grande como familia. Η μουσική δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα για τη βραδιά και ενθαρρύνουν τους μικρούς επιβάτες να τραγουδήσουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στην Κολομβιανή πρωτεύουσα. Ο Άγιος Βασίλης πάρκαρε το έλκυθρό του και πέταξε με ελικόπτερο στο καταφύγιο Τζάσχελ της πόλης της Γουατεμάλας. Η έκπληξη ήταν μεγάλη για τους 35 μικρούς ασθενείς που φιλοξενούνται στο καταφύγιο. Los niños realmente les impacta el show de que venga Santa en helicóptero desde el Polo Norte. Ahí los pueden ver, están todos los niños, son más o menos 35 el día de hoy, con sus mamás todos ellos. Y sí, la idea es difundir el mensaje de por favor ayudar en lo que se pueda. Ο Άγιος Βασίλης, στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μοίρασε δώρα και ευχές στα παιδιά που δίνουν μάχη με σπάνιες ασθένειες. Φυσικά, δεν έλειψαν οι φωτογραφίες με το ελικόπτερο ειδικών αποστολών. Πάμε τώρα μια βόλτα στο Ρουβανιέμι και στο χωριό του Άι Βασίλη, εκεί που καταφθάνουν χιλιάδες γράμματα καθημερινά από τα παιδιά ολόκληρου του πλανήτη, ζητώντας του το χριστουγεννιάτικο δώρο που επιθυμούν. Στο μήνυμά του για αυτές τις γιορτές, ο Άγιος εκφράζει και τη δική του επιθυμία μαζί με τις ευχές για τη νέα χρονιά. Επισκέπτες από όλο τον πλανήτη καταφθάνουν αυτές τις μέρες στο χιονισμένο Ρουβανιέμι. Θέλουν να δουν από κοντά το χωριό του Άι Βασίλη, αλλά και τον ίδιο, ο οποίος βρίσκεται καθισμένο στο καταφυγιό του στον Αρκτικό κύκλο, διαβάζοντας γράμματα από τα παιδιά όλου του κόσμου. We are now at the Santa Claus's main post office, and this is the place where all the letters from the world come. And yearly Santa gets around 500,000 letters. And this year, the biggest amounts have came from Taiwan and Hong Kong, Poland, Italy, and of course Finland. And some European countries like Germany, France, Italy, Spain, and so on. Στο κεντρικό ταχυδρομικό γραφείο, δεκάδες ξωτικά του Αγίου Βασίλη είναι απασχολημένα με την ταξινόμηση των εκατοντάδων χιλιάδων επιστολών που λαμβάνουν με τα αιτήματα των παιδιών για δώρα των Χριστουγέννων ή και της Πρωτοχρονιάς. Κάθε γράμμα που απαντά ο Άγιος Βασίλης παίρνει μια ειδική χριστουγεννιάτικη σφραγίδα και αποστέλλεται πρωτού ξεκινήσει το μακρύ του ταξίδι. Κάποιοι ωστόσο δεν αρκούνται στα γράμματα και επιδιώκουν να τον δουν από κοντά. Άλλη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της και ο Άγιος Βασίλης στέλνει τις καλύτερες ευχές του σε μικρά και μεγάλα παιδιά. Once again this year has been quite turbulent and it seems to be that people have already forgotten some very important things like friendship. One of the most important things in the world is the well-being of children. Children's well-being should be the goal for all of us the whole year. Ωστόσο, φέτος εκφράζει και αυτός μια επιθυμία και μας καλεί όλους να τον βοηθήσουμε να υλοποιηθεί. It's good to remember that friendship and Christmas spirit can be found in the same place, in all of our hearts. We can all do things to make my wish come true. My biggest wish
is that people from all over the world could live together in peace. It's time to say to everybody, very Merry Christmas and happy and a better New Year. Πάμε τώρα στο γιορτινό κέντρο της Αθήνας για να συναντήσουμε τη Σοφία Νεφέλη Κατσούλη. Σοφία Νεφέλη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είσαι, βρίσκεσαι στην πλατεία Συντάγματος που τις τελευταίες ώρες έχουν περάσει χιλιάδες Αθηναίοι και επισκέπτες. Τα καταστήματα, τα εμπορικά μπορεί να έχουν κλείσει από τις 6. Θέλω να μου πεις όμως αν υπάρχει ακόμη κόσμο στην πιο κεντρική πλατεία της Αθήνας. Η κίνηση δεν έχει σταματήσει καθόλου, Ανθή, στην πλατεία Συντάγματος. Φυσικά νωρίτερα που είχε συναυλία, είχε πλημμυρίσει από κόσμο, δηλαδή δεν μπορούσε να κινηθεί στην πλατεία καθόλου. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν εδώ οικογένειες με παιδιά, με μικρότερης ηλικίας παιδάκια. Τώρα κυκλοφορούν λίγο μεγαλύτεροι, ζευγάρια ετοιμάζονται για την έξοδό τους. Χαζεύουν, βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Όλοι φαίνεται να θέλουν να αφήσουν πίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας και να περάσουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Σοφία Νεφέλη, νωρίτερα ήσουν όμως και στην πλατεία Κοτζιά, στο καθιερωμένο πλέον εορταστικό έθιμο της νύχτας των ευχών, όπου ο ουρανός πλημμύρισε από εκατοντάδες φαναράκια με ευχές. Πράγματι, κατά τις 6.30 η ώρα, το έθιμο που κρατάει τα τελευταία χρόνια, άνθρωποι είχαν φέρει τα δικά τους φαναράκια, χάρτινα, αδειοδιασπόμενα, τα άναψαν και τα φαναράκια πέταξαν στον αθηναϊκό ουρανό, ταξίδεψαν για λίγη ώρα με τη συνοδεία κλασικής μουσικής. Άλλοι χόρευαν στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι από το Δήμο, από το Δημαρχείο της Αθήνας. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Οι άνθρωποι πέταγαν τα φαναράκια τους και έκαναν ευχές. Όντως, πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες εικόνες. Και να σου πω, σε αυτό το σημείο σου πάει πάρα πολύ και εσένα το χριστουγεννιάτικο πλάνο από πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα, σε όλη τη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα και κατά τόπους πιο αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική-νοτιοδυτική, 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς και στα νότια τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από μεταβλητές διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά κυρίως από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης στο Άττικα. Ακολουθεί η αναλυτική αθλητική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους του Άττικα, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.